Κλείσε τα μάτια. Η δραματική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έκανε πρεμιέρα το 2003 στο Μέγκα, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Η σειρά αφηγείται την ιστορία της Μαρίας, μιας γυναίκας που ερωτεύεται τον πολύ νεότερό της Φίλιππο. Πάθη, μυστικά και απαγορευμένοι έρωτες συνθέτουν το σκηνικό της σειράς που ξεχώρισε όσο καμία άλλη. Οι πρωταγωνίστρες της σειράς, Πέμι Ζουν και Ιωάννα Παπά, διηγούνται ιστορίες από τα γυρίσματα. Η πρόταση για να υποδεθώ τη Μαρία είχε έρθει από μια συνεργάτηδα του Παπακαλιάτη. Νομίζω ότι μετά έμαθα, μιλώντας με τον ίδιο, δεν θυμάμαι, ότι στο Βαμμένο Ήλιο, λίγα χρόνια πριν που είχε κάνει το γιο μου, ο Χριστόφορος, του είχα δώσει ένα χαστούκι σε μια σκηνή και λίγο έτσι σαν να με ερωτεύτηκε εκεί και άρχισε να σκέφτεται αυτή την ιστορία, την οποία την έγραψε, όπως με εξομολογήθηκε, σκεφτόμενος εμένα. Εγώ είπα τότε όχι, γιατί θεωρώ ότι είμαι μεγάλη και εσύ είσαι μικρός. Και μου είπε όχι, ή θα είσαι εσύ ή δεν θα το κάνω. Και τελικά ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή και για τη Μαρία και για τον Φίλιππο. Και πού ξέρεις ότι θα είμαι εγώ με αυτό το Φίλιππο? Εντάξει, μια φορά έγινε, σιγά το πράγμα. Στην αρχή ήθελα να κάνω την Άννα. Διαβάσαμε μαζί. Γέλαγε ο Χριστόφορος. Κάτι πέρναγε καλά και μετά από λίγες μέρες, αφού μου είχε πει εκεί στη συνάντηση ότι θα κάνεις την Άννα, μου λέει, να σου πω, θα σε πείραζε να κάνεις τελικά τη Χριστίνα? Λέω, όχι, εννοείται, με χαρά. Και έτσι κάναμε το ζευγάρι. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι εσύ όταν κλείνεις τα μάτια δεν φαντάζεσαι τίποτα? Όταν κλείνω τα μάτια μου, θέλω να τα ανοίξω πάλι αμέσως. Από τα σχόλια που έπαιρνα, ήταν μεγάλη αγωνία για το τι γίνεται παρακάτω. Και κάτι που μου άρεσε ήταν που σε μια έτσι φιλική συγκέντρωση μου είπαν κάτι κυρίες ότι στέλνουμε στα παιδιά μας τις κασέτες γιατί φοιτούν στο Λονδίνο και δεν θέλουν να το χάσουν. Και ήταν πολύ όμορφο αυτό. Αυτό που μου συμβαίνει έντονα από τότε σε σχέση με τη Χριστίνα είναι ότι όλοι με λένε Χριστίνα Παπά. Το δεύτερο είναι ότι ήμουνα κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη με παραστάσεις τότε που πεζόταν το Κλείσει τα Μάτια και με είδανε κάτι κοριτσάκια και άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν πάνω μου και νομίζω ότι περιμένανε να δουν και το Χριστόφορο. Αλλά δεν ήταν εκεί τότε και αυτό είχε πάρα πολύ γέλιο. Σε παρακαλώ, θέλω να ηρεμήσεις. Άνοιξε αμέσως, θέλω να μιλήσουμε. Άνοιξε την πόρτα. Ένα όμορφο που συνέβη είναι από στη Σύρο, τα γυρίσματα στη Σύρο, ήταν στο σπίτι της Μαρίας και του άντρα μου, του Άλκη του Παναγιωτίδη, που είχαμε μια σκηνή ξύλου. Φοβόταν ο Άλκης μη με χτυπήσει, γιατί εγώ είμαι έτσι του ρεαλιστικού, δεν μπορώ τα δίθεν. Άνοιξε την πόρτα. Δεν πρόκειται να ανοίξω αν δεν ηρεμήσεις πρώτα. Και του λέω, μην ανησυχείς ρε παιδί μου, εγώ καλύπτω το πρόσωπό μου με τα χέρια μου, βάρα είσαι για να έχουμε την αίσθηση τώρα να γίνει σκηνή. Και κατά τη διάρκεια της λήψης λέω, και δεν τραβάω λίγο τα χέρια μου να φάω και καμία, να ανάψουν τα αίματα για το ρόλο. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί είσαι γυναίκα μου. Και τραβάω τα χέρια μου, τρώω μία, μου ανοίγει η μύτη, έντρομος ο Άλκης, χίλια συγγνώμη, του γέλαγα, του λέω, δεν έγινε τίποτα, δεν το κατάλαβα καν. Απλώς το κακό είναι ότι θα νομίζουν ότι αυτό είναι ψεύτικο το αιματάκι που τρέχει. Το πρόβλημα για τον τριών μας είναι ότι έχουμε βαρεθεί την Αγγλία. Εμένα δεν είναι αυτό, εγώ άλλο θέλω. Όπως? Κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, έχουμε πάει για γύρισμα στο Λονδίνο. Το πρόβλημα με τον καιρό στο Λονδίνο είναι το ότι ο ήλιος μπαινοβγαίνει κάθε 5 λεπτά ή κάθε 5 δευτερόλεπτα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Χαρήκα πάρα πολύ, Φίλιππε. Ελπίζω να τα πούμε κάποια στιγμή. Φυσικά δεν μπορούσαμε να έχουμε φως 5 συνεχόμενα λεπτά. Οπότε κάτσαμε, νομίζω, ένα δεκάωρο και κάναμε μία σκηνή μόνο επί ένα δεκάωρο. Εδώ είναι που περιμένω να ακούσω ένα όχι και ότι χαίρεσαι που με βλέπεις. Δεν χαίρομαι. Και... αναφορικά με τον Γκέι Φιλί, δεν έζησα τίποτα. Άκουσα κάποια στιγμή στο τρέξιμο ότι έχει ξεσηκωθεί το εσουρού και έχει βάλει πρόστιμο και αυτά. Και κάθε φορά γελάω γιατί λέω, κοίτα, σοκαριστήκανε με το Φιλί και κοίτα που είμαστε τώρα. Κοίτα πόσο πιο ελεύθερα είναι τα πράγματα. Πόσο πίσω μπορεί να είσαι μόνο 15 χρόνια πριν? Για το πρώτο γκέι φιλί στην ελληνική τηλεόραση δεν είχα εισπράξει κάτι αρνητικό εγώ, από τον κόσμο εννοώ. Το μοναδικό που θυμάμαι είναι ότι υπήρξε ένα πρόστιμο στο κανάλι. Αυτό. Τώρα εγώ να σε φιλήσω ή θα με διώξεις πάλι?
Δεν θα αντέξω άλλη απόρριψη. Στις δυσκολότερες σκηνές που υπήρχαν κάμποσες δύσκολες, ήταν μια σκηνή δραματική με θυμό πολύ και βίαιη που είχαμε με τον Χριστόφορο, που καταλήγει σε έρωτα, σε σκηνή ερωτική. Ήταν μια από τις δυσκολότερες και το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ, γιατί έγινε όπως θέλαμε. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να με καταλάβεις. Εγώ έχω προσπαθήσει πολύ περισσότερο. Η πιο δύσκολη στιγμή που χρειάστηκε να γυρίσουμε στο κλείσει τα μάτια ήταν η τελευταία. Ήταν η τελευταία με τον Χριστόφορο, γιατί τελείωνε ο δεύτερος κύκλος γυρισμάτων και τελείωνε και η σειρά. Κλαίγαμε πραγματικά σε αυτή τη σκηνή. Ήταν μια πόρτα ανάμεσά μας και υποτίθεται ότι ήταν από τη μία πλευρά ο Χριστόφορος και από την άλλη εγώ. Και ήταν ο αποχαιρετισμός μας ο τελευταίος και όποτε έβλεπα το τελευταίο επεισόδιο έκλαιγα, δηλαδή ακόμα και μετά από μερικά χρόνια. To sleep.